Λοιπόν, ξεκινάμε με Νότι Φακιανάκη και επανασύνδεση με τη σύζυγό του. Το διαβάσαμε στα παραπολιτικά, ήταν ρεπορτάζ της Ρενέ Σαραντινού, μίλησα και μαζί της. Ήταν κάτι το οποίο το ακούγαμε, ότι 3 χρόνια ο άρχοντας της νύχτας, της νυχτερινής διασκέδασης με τη σύζυγό του Κίλι δεν είναι πλέον μαζί. Μάλιστα η Κίλι είχε φύγει στην πατρίδα της και ζούσε στη Μεγάλη Βρετανία. Όμως προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών ότι τελευταία βρέθηκε στο σπίτι του, γιατί είχε νοικιάσει ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα στη Βάρκιζα, κοντά στο σπίτι αυτό το όμορφο που μέναν 25 χρόνια μαζί. Ναι. Έχει επιστρέψει η Κίλι, ο γιος του σπουδάζει στο Λονδίνο, οπότε ήταν εκεί. Είναι πλέον όλα καλά, πέρασαν μια τριετία κάπως δύσκολη, αλλά πλέον έχουν πάρει όλο τον δρόμο τους και είναι και πάλι μαζί το ζευγάρι, όπως διαβάζουμε, σύμφωνα με τη Ρενέ Σαραντινού και τα παροπολιτικά. Όχι, θα σε ρωτούσα αν, επειδή ξέρω ότι τον ζητούν πάρα πολύ οι θαυμαστές του, ζητάνε καινούργια τραγούδια, ζητάνε να επιστρέψει. Χαίρομαι που είναι όλα καλά στην οικογενειακή του ζωή, βεβαίως, γιατί πάνω απ' όλα να είναι καλά οι άνθρωποι. Αλλά επαγγελματικά, αν ξέρουμε κάτι. Λοιπόν, επαγγελματικά, αυτό το χειμώνα 3 επιχειρηματίες το ζητούσαν για να συνεργαστούν. Μάλιστα, αυτό που έχει ακουστεί είναι ότι υπήρχε περίπτωση να συνεργαστεί με την Πάολα και αυτό ισχύει. Αλλά άλλοι 2 επιχειρηματίες τον θέλανε πάρα πολύ, γιατί το κοινό τον ζητά και τον περιμένει. Αυτό το οποίο θέλει ο ίδιος και έχει εκμυστηρευτεί στο κοντινό του περιβάλλον, με τα τωρινά δεδομένα, ξαναλέω, είναι ότι τη νέα χρονιά, δηλαδή το 2024, λογικά Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, θα επιστρέψει στην νυχτερινή Αθήνα, εκτός αν κάνει έτσι και μία εμφάνιση το καλοκαίρι. Είναι υποσκέψη, αλλά ότι θέλει να επιστρέψει και να κάνει τη χάρη στους πολλούς θαυμαστές του είναι δεδομένο. Αλλά η πρώτη σκέψη να συνεργαστεί με την Πάολα, που αν θυμάμαι καλά ήταν η τελευταία συνεργασία που είχε γίνει και της Κακομοίρας. Νομίζω... Καλά θυμάσαι. Καλά, δεν είχαν ακριβώς. Καλά θυμάσαι. Δεν είχαν ακριβώς τσακωθεί μεταξύ τους. Νομίζω ότι. Αλλά κάτι δεν είχε λειτουργήσει, δεν μπορώ να θυμηθώ. Θυμάμαι εγώ. Όλα τα θυμάμαι εγώ. Θα σας πω. Με τα καμαρίνια, με τα. Η Πάολα. Φασαρία. Είναι πολύ της παρέας και μαζεύει φίλους της στο καμαρίνι μετά το τέλος του προγράμματος και κάθονται μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί, 8 και ακούνε τραγούδια. Μπράβο, και... κάνει πάρτι. Κάνει πάρτι. Κάνει παρτάκια. Μπράβο, πίνουν τα ποτάκια του. After party. Τρώνε τα μεζεδάκια του κτλ. Ο Νότης λοιπόν νομίζω ότι κάποια βράδια κοιμότανε στο καμαρίνι. Okay. Δηλαδή δεν γίναγε σπίτι του, τελείωνε το πρόγραμμά του, ξέρω εγώ, 4, 5, 5.30 και μετά επλάγιαζε. Δεν μπορούσε λοιπόν να πλαγιάσει με την ησυχία του και να ξεκουραστεί, γιατί δίπλα γινότανε της Κακομοίρας. Βέβαια να πούμε ότι αυτός που έχει δίκιο είναι αυτός που κάνει πάρτι, γιατί μιλάει για μπουζούκια. Όχι αυτός που κοιμάται. Να το διασαφηνίσουμε. Δεν έχεις και άδικο. Και της είχε ζητήσει, αν θυμάμαι καλά, 1-2 φορές ότι βρε παιδιά, λίγο τα κλαπατσίμπαλα πιο κάτω ένα level. Μα πού νομίζετε το πιτζάμα πάρτι τέλος πάντων. Ναι, λίγο αν θέλετε τα κλαπατσίμπαλα λίγο πιο ένα level down. Έβαζε ο τασπίδας, έβγαζε ο τασπίδας, τι να κάνει, κάπως έτσι νομίζω. Χωρίς όμως να τσακωθούν άσχημα, είχε πάει κιόλας, τον είχε κεράσει και ένα σφινάκι Πάολα στο καμαρίνι της. Κάπως γλυκά. Γλυκά, γι' αυτό τέθηκε και το θέμα συνεργασίας τους και φέτος. Ναι. Και νομίζω ότι και ρωτήθηκε κιόλας Πάολα και είπε με πολύ μεγάλη χαρά θα συνεργαζόμουν και θα ξανακάνω πάρτι. Εγώ τους φίλους μου τους έχω πατμών. Ένα έτσι τους κάνω και έρχονται. Με πολύ μεγάλη χαρά εγώ να τα ξανασπάσω στο καμαρίνι μου και ο Νότης δίπλα να κοιμάται. Λοιπόν, πάντως όχι, πέρα από την πλάκα, με πολύ μεγάλη χαρά νομίζω τον περιμένουν οι θαυμαστές του, γιατί έχει λείψει ο Νότης, για τον οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όταν τραγουδάει μας αρέσει πολύ. Ο τραγουδιστής Νότης. Και έχει τεράστια αξία και έχει τεράστια λήψη. Αξία και έχει πει κομματάρες αξέχαστες και στα μαγαζιά του έχει κόσμο που τον λατρεύει και τον ακολουθεί και σίγουρα τον περιμένει πώς και πώς.